πάμε στην Αγγελική Ιλιάδη, την οποία συνάντησε ο Κωνσταντής. Λοιπόν, μας τα έχει πει όλα η Αγγελική Ιλιάδη. Μιλάει για τα σχόλια στα social media που τη γράφουν «Είσαι μανούλα, μην ντύνεσαι έτσι», δηλαδή αυτά τα τραγικά σχόλια που γίνονται. Λοιπόν, με καμιά αφορμή. Όχι, λέει η φωτογραφία που βάζω εγώ με το μαγιό μου και έχω το παιδί μου δίπλα. Τα αισχρά σχόλια που γράφονται από κάτω. Λοιπόν, αποκαλύπτει τι έχει. Γενικά η Αγγελική, ρε παιδιά, έχω την αίσθηση, συγγνώμη που σου διακόπτω, ότι δέχεται πολλά χρόνια σκληρή κριτική. Αυτό ακριβώς. Μας αποκαλύπτει τι ακούστηκε από μια τηλεοπτική εκπομπή. Και δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Αν το ακούσετε κι εσείς, είναι πραγματικά κάτι ακραίο που έχει ακούσει για πάρα πολλά. Είναι η οποία έχει περάσει και πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι, το να χάνεις τον άνθρωπό σου και να έχεις ένα παιδάκι σε μικρή ηλικία με τον τρόπο που συνέβη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχοντας περάσει και από 40 κύματα και μετά. Δηλαδή είναι. Επέλεξε να κάνει σχέση με τον Σάβα Γκέντζογλου τότε που ήταν 23 χρονών και είχε ακούσει. Μας μιλάει για τον Σάβα Γκέντζογλου. Αυτό ήταν μια επιλογή. Ναι. Αλλά τη σταύρωσαν. Και γιατί έκανε παιδί με τόσο μικρό. Εσύ λες για την κριτική. Βέβαια. Ωραία. Πάμε να το δούμε. Αν ήταν ο άνεμος φωτιά, θα τα καίγες όλα σε μια νύχτα. Διαβάζεις σχόλια στα social media? Διαβάζω σχόλια όταν θα κάνω μια δημοσίευση. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι, ξέρεις, το να βγάζει ο άλλος, ας πούμε, όλα τα ψυχολογικά του στα σχόλια, που συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Χωρίς να έχω ποστάρει κάτι προκλητικό, ήταν μια φωτογραφία απλώς με το παιδί μου και από κάτω γράφαν πολύ άσχημα πράγματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, αν μη τι άλλο. Μπλοκάρω, διαγράφω, γιατί δεν μου αρέσει να υπάρχουν χιδιότητες κάτω από τις φωτογραφίες μου. Και τη στιγμή που στο προφίλ μου έχω και φωτογραφίες με τα παιδιά μου, έτσι. Το έχω δει και σε άλλες μανούλες, ότι υπάρχουν αυτά τα σχόλια, ότι εσύ είσαι μάνα ή έβαλες αυτό το ρούχο. Δηλαδή η μάνα δεν φοράει μαγιό. Βγαίνει με την κελεμπία στην παραλία. Ο κόσμος έχει πάρα πολλά ψυχολογικά, το έχουμε καταλάβει αυτό. Εσείς, μανούλα, αντιμετώπισες και προβλήματα στο θέμα της δουλειάς γενικότερα? Ναι, κατά περιόδους, όταν τα παιδιά μου ήταν πιο μικρά και δεν είχα βοήθεια, αναγκαστικά, εφόσον πάντα η προτεραιότητά μου ήταν να είμαι δίπλα τους για να τα μεγαλώνω, και εφόσον ο μπαμπάς ήταν πάντα στο εξωτερικό λόγω επαγγέλματος, αυτό με κρατούσε πίσω από τη δουλειά μου, δεν μπορούσα να εργαστώ. Τα παραπονά μου κάνω κι άμα θες τα ακούς. Έχεις δεχτεί αρνητικές κριτικές? Από όλα αυτά που έχω ακούσει όλα τα χρόνια, το μοναδικό πράγμα που μου έχει μείνει είναι όταν αναφέρθηκαν τηλεοπτικά στο αγέννητο παιδί μου. Ήταν κάτι πάρα πολύ χοντρό, κάτι πάρα πολύ άσχημο. Και πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για τον άνθρωπο που το έκανε, δηλαδή λυπήθηκα γι' αυτόν. Το βρήκα τραγικό, το βρήκα ανήθικο εντελώς. Είχες κινηθεί νομικά τότε, είχες κάνει κάτι? Τελευταία στιγμή το άφησα, άλλαξα γνώμη, γιατί εντάξει, πέσανε συγγνώμες και τα λοιπά. Όχι ότι, ξέρεις, μια συγγνώμη μπορεί να σβήσει κάτι πολλές φορές που είναι πολύ άσχημο, δεν σβήνεται. Αλλά κι εγώ, ξέρεις, σαν Αγγελική δεν ήθελα να δώσω συνέχεια. Θα σε πω στον Σάβα Γκέντζογλου, γιατί έχετε καλές σχέσεις. Πώς είναι ως μπαμπάς? Είναι καταπληκτικός ως μπαμπάς. Μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του πλέον. Ναι, δεν έχω άγχος. Παλιότερα αγχωνόμουν που ήταν, ξέρεις, πιο μικρός ο Βασιλάκος. Έχετε πέρασει αυτό που λέμε σε ένα φιλικό στάδιο? Τα τελευταία χρόνια είμαστε με τον Σάβα έτσι. Εντάξει, κανένας κόσμος δεν είναι εύκολος. Πέρασαμε και εμείς τις φάσεις μας. Αλλά πλέον είμαστε, πώς να σου πω, όχι φίλοι απλώς, αγαπιόμαστε τρελά. Ναι, είμαστε. Φανταστικά. Δεν θα σου πω καλύτερα από πριν, αλλά είμαστε πάρα πολύ καλά. Θα γνώρισε τον σύντροφό στον καινούργιο στον Σάβα ή αντίστοιχο Σάβα τη σύντροφό του? Δεν έχει τύχει. Δεν έχει τύχει, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ένιωθα τόσο άνετα. Δεν νομίζω, εκτός πια κι αν ήταν, τι να σου πω, ένας άνθρωπος με τον οποίο θα είχα περάσει πάρα πολύ χρόνο μαζί του και θα πήγαινε, ας πούμε, για πιο σοβαρά η σχέση, κάτι που δεν πρόκειται να γίνει ποτέ, οπότε ας μην το συζητάμε. Γιατί το κλείνεις αυτό το κεφάλαιο? Γιατί το έχω κλείσει αυτό το κεφάλαιο? Γιατί δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει, για να είμαι ειλικρινής. Ένας κερανοβόλος έρωτας? Δεν νομίζω ότι με όλα αυτά που έχω ζήσει μπορώ να ερωτευτώ κεραυνοβόλα. Έχω ζήσει τον μεγάλο έρωτα της ζωής μου ούτως ή άλλως και θεωρώ ότι αυτά συμβαίνουν μία φορά στη ζωή.
πάω τώρα στη γιαγιά σου, στην Kate Gray. Η γιαγιά είναι στην ίδια κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Ξέρετε, η αλήθεια είναι δεν με χαροποιεί να συζητάω πολύ γι' αυτό, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία όλοι γνωρίζουμε πώς είναι. Δεν υπάρχει κάποια βελτίωση. Σε τέτοιες καταστάσεις δεν υπάρχει βελτίωση. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Είναι μια πορεία αυθήνουσα. Τραγούδησε το καλοκαίρι για εκείνη κάπως, ένα φεστιβάλ. Ήταν μοναδικά, ήταν ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα και στην Kate Gray. Το συνέστημα είναι απίστευτο, ναι, ήταν πολύ συγκινητική βραδιά. Και ήθελες να σε έβλεπε. Α, πάρα πολύ, πάρα πολύ θα ήθελα να με έβλεπε και νομίζω ότι θα τη συγκινούσε πάρα πολύ όλο αυτό. Πάντα χαιρόταν όταν με έβλεπε να τραγουδάω. Και μακάρι να ήταν αλλιώς τα πράγματα να μπορούσε να με δει και τώρα. Τι ετοιμάζετε? Εδώ ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε τις νυχτερινές μας εμφανίσεις παρέα με τον πολύ αγαπημένο μου Νίκο Κουρκούλη στο Λαξ. Και τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση της τρέλης προετοιμασίας με τις πρόβες, το στούντιο. Να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Με απόλυτη ειλικρίνεια σου απάντησε για όλα. Γέλασα πολύ με την αναφορά της, αν κατάλαβα καλά, πώς έκανε εδώ το λογοπαίγνιο με το τώρα μπορεί να τα κάνει όλο ο Σάββας και Έντζο Γλου, ναι. Που είχε βγει η γιαγιά του κάποτε στις τηλεοράσεις. Ναι. Και είχε πει η μαμά του, ναι. Ότι πολύ... δεν μπορεί να πλύνει το πρόσωπό του ο Σάββας. Γι' αυτό μάλλον. Τώρα σου λέει, έχει μεγαλώσει, αυτό... είναι εντάξει, μπορεί εκεί... να κάνει τα πάντα. Εκεί ναι. Πάτησε. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε... πάντα στη διαφορά ηλικίας. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να πει μια γυναίκα για σένα, είτε είναι σου, ακόμα είναι η πρώην σου, να πει ότι είσαι τέλειος μπαμπάς. Είναι το πιο ωραίο κομπλιμάντο. Έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ναι, αυτό είναι εξαιρετικό παράδειγμα. Εξαιρετικό παράδειγμα. Και με έναν άνθρωπο που. Όντως ήταν μικρός όταν έκανε το παιδί. Άρα ήταν και η πρώτη γυναίκα που εγώ θυμάμαι να έχει τόσο μεγάλη διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της και να βγαίνει και να λέγομαι ερωτευμένη και θα προχωρήσω. Και είχε κάνει τότε εντύπωση γιατί όλοι θα περίμεναν κακώς ότι η Αγγελική μετά το χαμό του πρώτου της άντρα και του πατέρα του παιδιού της θα κλειστεί στο σπίτι και θα περιμένει. Είχε τόσο μεγάλη διαφορά, παιδιά, το Σάββατο. Δεν είχε τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή είναι 10 χρόνια. Ήταν 10 χρόνια. Λάμπρο, για τότε. Για τότε ήταν και ποδοσφαιριστής και αυτό μετά τα του. Και φαινόταν. Τότε όντως ήταν ακόμα η κοινωνία πιο. Ναι, τώρα αν του δει δίπλα, θα συνομιλεί. Δηλαδή οι διαφορέ παραμένει ίδια. Ο γιο τη ο μεγάλο κούκλο. Ο οποίο επίση ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Πάντω επειδή άκουσε πολλά και πολύ κριτική τη ασκήθηκε και για τι επιλογέ τη, ακόμα και για αυτό που λε και για όλα. Είναι μια γυναίκα που έχει αποδείξει ότι έχει ζήσει τη ζωή της όπως τη θέλει και όπως εκείνη την έχει αισθανθεί ότι πρέπει να τη ζήσει. Και αυτό οφείλουμε να της το αναγνωρίσουμε και μπράβο της. Και έχει... μαγιά, δυναμική. Μαγιά της που λέει και το τραγούδι.